Γεια σα! Είμαι η Άννα Πανδή. Είμαι η Νέτια Ρεύη. Κόρη μου. Πάντα. Και για πάντα. Και τράβηξα μόλι τώρα ένα απλό πρωινό ε, για το φούρνο μακιγιά. Αφού σου αρέσουν τόσο πολύ όπω μου γράφει στο Instagram, για να δει πώ τα κάνω. Δεν σου τράβηξα το σημείο που βάζω τι βλεφαρίδε, γιατί θα σου κάνω βίντεο ειδικό πολύ πολύ κοντινό για να δεις ποια είναι τα κόλπα και ποια είναι τα μυστικά για να σου πετύχουν και να σου μείνουν στο μάτι σου μέχρι να αποφασίσεις εσύ να τις βγάλεις. Φιλιά πολλά! Γεια σου, γεια σου, γεια σου λοιπόν! Γιατί ξέρω πως σας αρέσει να τα ακούσω αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε να μοιράζομαι κάποια απίστευτα διαμάντια που έχω ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό και αν είπα να σου δείξω. Αυτό λοιπόν είναι το primer από Μίσα. Θα σου πω αμέσω πώ λέγεται. Λέγεται Moist Layering Starter Gold Topping. Θα στο γράψω εννοείται στο κουτί περιγραφής. Ε, όλες αυτές τις μέρες που με βλέπετε στα story, στο instagram που ανεβάζω φωτογραφίες, post με τα live και αυτά μου μιλάτε για την επιδερμίδα μου. Το ένα μυστικό παιδιά καινούριο όλη τις εβδομάδες που πέρασε, γιατί το έχω περίπου 10 μέρες, είναι λοιπόν αυτό το primer. Δίνει απίστευτη γυαλάδα, έχει νυφάδες από χρυσό σχεδόν σαν μικροσφαιρίδια οι οποίες σπάνε όπως απλώνεις το primer στο πρόσωπό σου και πραγματικά δημιουργεί απίστευτη λάμψη. Το αγαπημένο μου μετά MUA Makeup το νούμερο 130 είναι το Pro Base, είναι τόσο μα τόσο σταθερό. Είναι, μένει τόση όλη μέρα δηλαδή στο πρόσωπό σου ακόμα και με τη μάσκα. Πραγματικά ε, Πάρα πολύ, πάρα πολύ το αγαπώ. Φαντάζομαι ότι κοντεύει στο τέλο και θα πάρω δύο, γιατί ξέρω ότι μόλι θα δει το βίντεο θα το κάνει ανάρπαστο. Χτίζεται, μπορεί να το βάλει μόνο του έτσι λίγο όπω βάζω εγώ και να κάνει τόσο όσο μειώμη Αν θέλει να πας κάπου πιο επίσημα, δηλαδή άνετα και make-up artist να είσαι, το έχεις στο βαλιτσάκι σου και πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα πιο ακριβό foundation. Μια δοκιμή λοιπόν θα σε πείσει. Pro Base Long Wear Finish Matte Foundation. Έχει πλήρη κάλυψη, με το φοβηθείς καθόλου. Μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα και χτίζεται σε περίπτωση που θέλεις να είναι πιο καλυπτικό ε, μπορείς να το φορέσεις, να το εφαρμόσεις στο πρόσωπό σου είτε με το Beauty Blender όπως βλέπεις που κάνω εγώ είτε αν θέλεις πιο φυσικό αποτέλεσμα, πιο λαμπερό με ένα βρεγμένο Beauty Blender με το πινέλι σου, με το πινέλι σου, με τα δάχτυλά σου με ό,τι, με ό,τι, με ό,τι, με ό,τι, με ό,τι σε βολεύει Εδώ είδαμε ότι έβαλα και στα αυτιά λίγο με το Beauty Blender αυτό είναι ένα κόλπο που σου έχω ξαναδείξει και σου έχω ξαναπεί ότι όταν έχουμε μαλάκια πιασμένα Καλό είναι, ειδικά αν είσαι μια επιδερμίδα όπω είμαι εγώ, που όταν κοκκινίζει, κοκκινίζουν και τα φτάκια σου, ε, να βάζει και στα φτάκια σου για να μην ξέρει κανεί ότι έχει κάνει full make-up στο πρόσωπο. Λοιπόν, και μέχρι να καθαρίσω το σφουγγαράκι μου και να πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι το concealer, το true skin από Catrice στην απόχρωση 002 που όπως θα δεις δεν φοράω σκουρό πια, φοράω αυτό, είναι full ενυδατικό, κρατάει 18 ώρες χωρίς να σπάσει, να μπει στις γραμμούλες, βέβαια αυτή και η μαγική πούδρα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, η κρυστάλλινη μαγική κορεάτικη πούδρα. Λοιπόν, έχει απίστευτα ωραίο ε, πινελάκι το κονσίλερ αυτό, δες το, είναι τριγωνικό, είναι πάρα πολύ εύκαμπτο, πάρα πολύ ενυδατικό, γιατί περιέχει η οξύ μέσα και παιδιά είναι και αδιάβροχο δηλαδή πραγματικά ε, μπράβο για το κονσίλερ για το αυτό στην κατρίς, αυτό έχω να πω πραγματικά, λοιπόν το κονσίλερ όπως βλέπεις, σου έχω ξαναπεί το βάζω στα μάτια, ναι ε, περνάω και τα χείλη μου με αυτό γιατί θέλω όλη μέρα που θα φοράω μάσκα να μην γκουνηθεί ούτε το κραγιόν ούτε το λιπένσιλ ούτε το lip oil που θα χρησιμοποιήσω στη συνέχεια το βάζω γύρω-γύρω από τη μητούλα όπου έχω κοκκινίλε, όπου έχω ευρυαγγείε, όπου έχω σημαδάκια, όπου βγει κανένα σπιράκι. Γιατί θέλω να αποχρωματίσω και να φωτίσω την περιοχή. Εφόσον έχω βάλει όμω το make-up πρώτα, περιμένω πάντα γύρω στο ένα λεπτό να περάσει και να, κράτσει, να κάτσει έτσι καλά στην επιδερμίδα μου. Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα τα Και όσο είναι βρεγμένο και καθαρισμένο το beauty blender από το μαντιλάκι, το μωρομάντιλο και στη συνέχεια το σεπτόνα μου, το αντιμικροβιακό. Έρχομαι τώρα να τα ταμπονάρω. Το θέλω πιο βρεγμένο γιατί το θέλω πιο απαλό σε υφή. Είναι πρωί, πάω στο φούρνο και έτσι δεν θέλω να είναι βαρύ. Και είναι και ένα τρίκ αυτό να σου κρατήσει όλη την ημέρα χωρίς να σου σπάσει το κονσίλερ μέσα στις γραμμές, στις λεπτές, στις ρητιδούλες. Γενικά να σου μείνει το αποτέλεσμα αναλύωτο και οι σκιές και όλα, 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 όλα ό,τι θέλεις να φορέσεις στο πρόσωπό σου στη συνέχεια. Βλέπουμε την κάλυψη με πόσες λίγες σταγόνες τη φωτεινότητα που δίνει στο πρόσωπο. Πραγματικά αν δεν έχεις έντονο θέμα με μαύρους κύκλους, δεν νομίζω ότι θα χρειαστείς καν τη σκούρα απόχρωση, όπως βάζαμε πιο παλιά. Και κοίταξε πόσο καλό, πόσο ενυδατωμένο είναι ένα πρόσωπο και η περιοχή γύρω από τα μάτια όταν χρησιμοποιείς τα σωστά προϊόντα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα διαμάντι, πραγματικά θα το λατρέψεις. Είναι η Natural Makeup Powder είναι κορεάτικη, παιδιά είναι κρυστάλλινη, είναι φωτεινή, θέλεις τόσο πολύ λίγη ποσότητα, είναι διάφανη. Άρα είναι μία πούδρα που θα ταιριάξει σε όλους και όλες σας εκεί έξω. Δεν έχει σημασία αν είσαι ξηρή, αν είσαι λιπαρή, αν είσαι κανονική, διότι δεν θα νιώσεις ούτε μία στιγμή ότι φοράς πούδρα ή θα σε τραβήξει ή δεν θα σε καλύψει όσον αφορά τη λιπαρότητα στη συνέχεια είναι απίστευτη πραγματικά είχαν δίκιο στις κριτικές που διάβαζα μέχρι να την αποκτήσω είναι ξεκάθαρα αν θέλεις και σου αρέσουν τα φίλτρα του Instagram δηλαδή αυτό το blurry αυτή η τελειότητα στο πρόσωπο και στο δίνει αυτή η πούδρα είναι τόσο 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 σημαντική εγώ έχω βρει το trick και τις βάζω επίσης όπου, σε, όπου έχω γραμμές όπου έχω ρητίδες τοπικά με το Beauty Blender και στη συνέχεια με ένα χοντρό πινέλο. Πάρα πολύ λίγη ποσότητα, βλέπεις, παίρνω στο πινέλο μου, αλλά αφαιρώ την περισσότερη και θα πάω να πιέσω για αρχή, βλέπεις, εκεί που θα πάω να κάνω λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια πουδρά που όχι απλά με καλύπτει, μπορώ να πω ότι την αγαπώ και δεν θα ξαναλείψει ποτέ από τον SSR μου, στο σπίτι και φυσικά από το βαλιτσάκι μου για τα επαγγελματικά μου μακιγιάζ. Ε, Πιστέψτε με, θα πάθετε πραγματικά <laughs> πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Λοιπόν, εννοείται ότι τη βάζω και στα μάτια γιατί θέλω να μου εξασφαλίσει το αποτέλεσμα στις σκιές για όλη την ημέρα, μέχρι να αποφασίσω να ξεβαυτώ. Είναι απίστευτη παιδιά και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, μισό λεπτό να σου πω... Είναι 30 γραμμάρια. Το βλέπεις κιόλας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά μεγάλη ε, η συσκευασία. Οπότε είναι value for money. Αν μπει στην τιμή δηλαδή στο site. Και τώρα στο καινούριο μου διαμαντάκι εγώ θα σου πω. Είναι baked η παλέτα αυτή. Πάρα πάρα πολύ καλή. Έχει 17 σκιές. Έχει highlighters. Δηλαδή... Αν αγαπάς τα χρώματα, αν αγαπάς το καλό το μακιγιάζ, τι θέλεις στη ζωή σου. Είναι από την εταιρεία BH Cosmetics. Είναι από το ίδιο site, το B Woman, που παίρνω τα, τα κορεάτικά μου και τις κρέμες μου και, τα, και την πούδρα που βλέπεις τώρα. Και το χρυσό το primer το βρήκα εκεί. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που το επέλεξα να το δοκιμάσω. Λοιπόν, ξεκινάω βάφοντα πρώτα τα φρύδια για να βγουν από τη μέση, να σου πω ότι τα φρύδια μου είναι ήδη φτιαγμένα με micro pigmentation και απλώ θέλω στην ουσία. Τι κάνω με αυτό, με αυτή τη σκιά, τα καθαρίζω από πούδρες, από make-up που μπορεί να έπεσαν πάνω. Τίποτα άλλο δεν κάνω, ούτε μολύβια πια χρειάζονται, ούτε βλεφαρίδες, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατα φτιαγμένα. Αν με ακολουθείς και με παρακολουθείς, το ξέρεις κι εσύ. Και πάμε τώρα να δεις πόσο μαγικά με ένα άγγιγμα στην παλέτα θα βάψω τα μάτια μου. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα άγγιγμα. Είναι σε πραγματικό χρόνο το βίντεο, δεν το έχω γυρίσει γρήγορα και πραγματικά δες τι θα γίνει στη συνέχεια. Σου έφερα λοιπόν την εικόνα πιο κοντά γιατί πρέπει να δεις απλά κουμπώντα. απλά κουμπώντας το πινέλο στις σκιές πρέπει να δεις την απόδοση και πώς γράφει. Ακουμπώντας λοιπόν το πινέλο, βάφεις και τα δύο μάτια. Πραγματικά, παιδιά, και αυτή η παλέτα και η προηγούμενη που είχα αγοράσει, της BH Perfect, πραγματικά ε, είναι εξαιρετικές, εξαιρετικές. Είτε ξέρεις να βάφεσαι, είτε δεν ξέρεις να βάφεσαι, θα είναι τόσο βοηθητική, γιατί μόνο που θα ακουμπάς το πινέλο σου πάνω, βλέπεις γιατί απόδοση μιλάμε. Και κάτι άλλο θέλω να παρακολουθήσεις αυτή τη στιγμή, όσο μπλεντάρεις δεν έχει fallouts, δεν κάνει μπαλώματα. Το βλέπεις, πιστεύω να το βλέπεις γιατί σε έχω φέρει πάρα πολύ κοντά για να το δεις. Ε, πραγματικά είναι σοκαριστική κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ και αυτή και την άλλη παλέτα που έχω από την ίδια εταιρεία. Και αυτό αυτόματα και να μην έχεις διάθεση σου φτιαχνεί το κέφι. Λοιπόν, αφήνω το φουντούτο πινέλο, παίρνω ένα πλακέ και πάω στη μαγική σκιά. Αυτή η σκιά δεν ξέρω πώς να στη περιγράψω. Είναι σαν rose gold, είναι σαν... Έχει μέσα... νομίζω rose gold θα σου πω. Είναι rose χρυσό, αλλά όχι με glitter έτσι χρωματιστό και ενοχλητικό. Είναι απλά αυτή η γυαλάδα, αυτή η ωραία γυαλάδα, που θα σου αρέσει πάρα πάρα πολύ έτσι και τη δοκιμάσεις. Πάω λοιπόν στο κινητό βλέφαρο με τη rose gold σκιά από αυτή την παλέτα. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Σε όλο το κινητό βλέφαρο όπως βλέπεις. Επίσης να σου πω ότι αν ήταν για βράδυ θα έκανα τη κλασική κίνηση που κάνω πάντα. Να ψεκάσω το πινέλο μου δηλαδή και μετά να την απλώσω στο μάτι για να βγει ακόμα, ακόμα πιο έντονο το αποτέλεσμα και πιο μεταλλικό με αυτή την παλέτα βγαίνει αν βρέξεις το πινέλο σου, να ξέρεις. Τώρα πάω και παίρνω μισό λεπτό να θυμηθώ. Λοιπόν, αυτή η παλέτα έχει μια απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη χρυσή ε, σκιά που άνετα κάποιος ε, ηλιοκαμένος το καλοκαίρι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για, και για highlighter. Πραγματικά, δηλαδή το βλέπω και στα χείλη αυτό να το φοράμε, το βλέπω και στα μάτια, το βλέπω και στο πρόσωπο. Αλλά να πάρουμε και λίγο χρωματάκι, κορίτσια και αγόρια, ε, τι λε. Λοιπόν, τώρα από την W7, την ε, παλέτα, που όλες ξετρελαθήκατε, ξετρελαίνεστε κάθε φορά που βάζω το, το γαλαζοπράσινο αυτό αυτή της παλέτας από κάτω από τα μάτια και με ρωτάτε όλες ποιο είναι αυτό το μολυβάκι, ποιο είναι αυτό το μολυβάκι, δεν είναι μολυβάκι, είναι απλά σκιά. Πάω λοιπόν από τη Tokyo της W7 τη παλέτα να πάρω το νούμερο 4 και νούμερο 5. Η W7 από πίσω έχει ε, αριθμημένες τις σκιές. Παίρνω λοιπόν αυτές τις δύο και τις βάζω στη γωνία. Αυτό αν θέλεις το κάνεις, αν δεν θέλεις μένεις στους χρωματικούς τόνους που είχα ήδη κάνει. Αλλά επειδή πρόκειται να βάλω eyeliner, πρόκειται να βάλω βλεφαρίδες, να γίνει έτσι λίγο πιο έντονο. Γι' αυτό πάω σε λίγο πιο σκούρες matte αποχρώσεις, όπως είναι αυτές της W7. συνεχίζω. Βλέπεις πόσο ωραία απλώνονται. Απλά κουμπάς τις αυ και αυτές και είναι πάρα πολύ καλές και αυτές. Δεν μας νοιάζει ξανά να πω ότι δεν μας νοιάζει τελειότητα. Μη μετράτε, μην κολλάτε, ζηλοτέιπ. Μην αγχώνεστε γενικά, να μην είναι ένα άγχος το μακιγιάζ, παιδιά. Να είναι ένα παιχνίδι, να είναι, να είναι λίγο μαγεία, να είναι, να είναι όμορφο. Προστα μέσα λοιπόν και προς τα έξω όπως κάνουμε πάντα. Πάμε να δώσουμε και ένα ανορθωτικό, ας το πω, βλέμμα, μάτι, ψευδέστηση όπως θες. Πες Μόνο και μόνο που μου φτιάχνει τη διάθεση, δεν με νοιάζει πώ θα το πει. Πραγματικά, κοίταξε, κοίταξε αποτέλεσμα. Κοίταξε πώ είναι η χρυσή, η ροζ χρυσή με τη χρυσή. Κοίταξε αυτό το γκρι με το καφέ, πόσο ωραία δεν είναι στο τελείωμα. Και τώρα πάμε να σου δείξω αυτό που σου έλεγα πριν. Βρέχοντα λοιπόν το πινελάκι. Βρέχοντα το πινελάκι με τη Golden Rose το Makeup Fixing Spray. Εντάξει. Πάω να βάλω από την παλέτα τη συγκλονιστική την BH Cosmetics την... είναι σαν σαμπανιζέ, είναι σαν μπες είναι υπερτεράστια ποσότητα από τη συγκεκριμένη σκιά και αμέσως ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι highlighter κοίταξε λάμψη Κοίταξε λάμψη, πραγματικά σου κερδίζει το... την καρδιά ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Θέλεις να το βάλεις παντού, απλά. Εδώ το βάζω και στα χείλη, σου μεγαλώνω την οθόνη για να δεις. Σου μεγάλωσα λοιπόν την οθόνη για να δεις την γυαλάδα που κάνει. Τρομερή αντανάκλαση ε, από το φως, αν με ρωτά. Τρομερή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει εδώ. Σε λίγο καιρό που θα φτιάξουμε το, εδώ το δωμάτιο και θα βάλω πάρα πολλές λάμπες και θα γίνει κανονικό στούντιο, όχι απλό μπουντουάρ, ε, θα έχεις πολύ καλύτερη οπτική όσον αφορά τα προϊόντα, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε κλασικά στο eyeliner το αγαπημένο, που εκτός από eyeliner είναι και κόλλα για βλεφαρίδες. Είναι το Eye Define Last Fix. Λοιπόν, είναι ένα eyeliner στυλό, πανεύκολο αν με ρωτά. Λοιπόν, είναι κόλλα για βλεφαρίδες επίσης. Δηλαδή βάζεις αυτό και απλά τοποθετείς τη βλεφαρίδα πάνω, την, ξέρεις, την έχει κόψει, είναι ήδη έτοιμη. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό έχοντας βάλει πρώτα το eyeliner. Πρώτα τη μετράς, την κόβει. Θα σου κάνω βίντεο γι' αυτό, αναλυτικό, βοηθητικό. Γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα 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 πάρα, πάρα Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσουμε ένα βίντεο μόνο για αυτή τη δουλειά, για να σας βοηθήσω να χρησιμοποιήσετε κι εσείς βλεφαρίδες αν έχετε που δεν ξέρετε πώς ή να το κάνετε πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ απλός και εύκολος τρόπος. Πάμε λοιπόν σύριζα στις βλεφαρίδες. Να βάλουμε το eyeliner μας. Δεν μας νοιάζει, ξαναλέω, να είμαστε ακριβείς γιατί θα μπει η βλεφαρίδα. Ε, μας νοιάζει η γραμμή να βγει προς τα έξω και να είναι ομοιόμορφη και σωστή. Παίρνω την πλεφαρίδα μου μετά, θα την κολλήσω, δεν θα στο δείξω όμως τώρα γιατί θα αγχωθείς και θα έχουμε πάρα πολύ, πρέπει να γίνει επεξηγηματικά και με πάρα πολύ κοντινό πλάνο αυτό. Σου είπα θα σου γυρίσω βίντεο, είναι σχεδόν έτοιμη, απλώς θα επιμείνω στο σημείο, θα κρατήσω για αρκετή ώρα να ξέρεις και μετά μόλις θα στεγνώσει καλά θα βάλω και μάσκαρα ε, από κάτω και από πάνω. Λοιπόν, μετά έρχομαι με τη MUA το ειδικό ε, βοηθητικό. Πώ να το πω αυτό, τσιμπιδάκι, τσιμπιδί. Που τι πατάω και τις πιέζω να ενωθούν με τι δικέ μου. Και έτσι είμαι σίγουρη ότι όλη την ημέρα δεν πρόκειται να φύγουν από τα μάτια μου. Πατάω, 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 τσιμπάω, 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 για να μείνουν για πάντα εκεί. Εδώ λοιπόν σου δείχνω και ποιες είναι οι βλεφαρίδες. Είναι οι βλεφαρίδες από MUA Trio Natural Effect. Πάω μετά να τυχόν καθαρίσω αυτά όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έπεσαν από σκιές. Πάμε τώρα κάτω από τη γραμμή του ματιού, την ευρεγμένη. Ξέρεις εκεί που βάζουμε το μολυβάκι, εγώ δεν βάζω μολυβάκι, βάζω απλά σκιά. Από την ίδια λοιπόν παλέτα έχει ένα υπέροχο, υπέροχο ανοιχτό γαλαζοπράσινο και αυτή η παλέτα. Πισινέ θα το έλεγα αν με ρωτάς. Φανταστικό. Το απλώνω λοιπόν και αυτό σε όλο το μάτι από κάτω. Συγγνώμη που ανέβασα λίγο την ένταση παιδιά αλλά πρέπει να φύγω. Διαφορετικά το βίντεο δεν θα το δεις ποτέ. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και στα δύο μάτια. Η παλέτα είναι αυτή. Πάμε να βάλουμε τη μάσκαρα λίγο από πάνω και από κάτω, γιατί έχουμε βάλει ψεύτικες, δεν μπορούμε να έχουμε πάνω ψεύτικες και να μην περάσουμε καθόλου από κάτω, καταλαβαίνεις. Είναι η Last Princess, αυτή που μου έχεις πει εσύ να δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια να βάλουμε ρουζάκι, πιστεύω. Ρουζάκι έχω χρησιμοποιήσει ένα καινούριο μου απόκτημα και αγάπη μπορώ να πω. Είναι από MUA, το Blushed το Rose Tea, έτσι λέγεται, Rose Tea. Θα το βάλω σε link από κάτω, εννοείται να το βρεις και αυτό να το τσεκάρεις. Φοβερό, υγιές, άνετα το έβαζα και σε νηφικό μακιγιάζ, πάρα πολύ ωραίο. Και μετά το χονολού από W7, το bronzer το αγαπημένο, εδώ είχε μια τρίχα πάνω το αυτό, με μου δίνει σημασία. Ψήκανε Πάμε να κάνουμε το κλασικό κοψιματάκι που κάνουμε πάντα, με κινήσεις πάντα ανωδικές, προς τα πάνω. Το πινέλο, επειδή θα με ρωτήσει είναι από H&M. Απ' τη μία είναι ρούζ, απ' την άλλη είναι για κοψίματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, παιδιά, το έχω πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά. Ε, και τώρα θα πάμε να σου δείξω μια καινουρια ανακάλυψη, υπερ extra, υπερ extra, υπερ, -extra, υπερ -extra large. Ε, μιλάω για το, για το και φανταστικό μολύβι χιλιών που είχα πάρει από οδός αρωμάτων μαζί και με ματιών, μαζί και με άλλα πράγματα. Ε, λέγεται Fashion, Fashion Makeup. Είναι το νούμερο 19 αυτό που θα δεις. Είναι εδώ το Ναντιάκι μου ήρθε. Αγάπη μου, χρυσή μου, βασίλισσά μου. Λοιπόν, ε, είστε δικά μας εμείς. Το, το lip liner λοιπόν που θα δεις που ανοίγω τώρα εδώ μαζί σου, πραγματικά με συγκλώνησε. Πραγματικά η απόχρωση με συγκλώνησε. Είχα ξαναδοκιμάσει, ρε παιδί μου, και πιο ανοιχτό και το πιο κόκκινο τη φωτιά. Αλλά αυτό το νούμερο 19, το Violin, είναι εξαιρετικό. Είναι nude. Ε, θα το φορέσετε όλε. Όλε. Εδώ έχω δώσει την άντια να μου το ανοίξει και θα βάλω το highlighter από MUA. Κάτσε να σου το πω, για να μην ξαναψαχτώ μετά. Είναι το Iridescent Gold αυτό το highlighter. Πραγματικά θέλει τόσο όσο, δεν θέλει πολύ, αν με ρωτά. Βάζω λίγο κάτω από τα φρύδια, βάζω λίγο στη μητούλα, στα χυλάκια και είμαι έτοιμη. Ε, κάτι άλλο που ήθελα να σου πω και αυτό το lip liner, παιδιά, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δηλαδή δεν έχει ούτε 3 ευρώ σκέψου το lip liner αυτό, γι' αυτό και είχα πάρει αρκετά. Είναι... Πάρα πολύ μεγάλο, δέστο, είναι, είναι τεράστιο, δηλαδή είναι ένα 1,90 ένα, ένα, γραμμάρια πραγματικά. Έχει μία απόχρωση, θα τη δεις τώρα, του ονείρου, γιατί θα μπορείς να το συνδυάσεις με όλα σου τα νουντ. Είτε έχεις νουντ που είναι πιο beige, είτε έχεις νουντ που είναι πιο ροζ. Ε, νομίζω ότι όχι απλά θα το ευχαριστηθείτε, αλλά θα το φορέσετε και σαν κραγιόν, δηλαδή είναι σαν να σε βλέπω σαν να με βλέπεις κιόλα και μένα. σίγουρα θα το φορέσω και μόνο του σαν κραγιόν, γιατί μόνο που το έβαλα έτσι όπως σου έχω μάθει το κόλπο για πιο ζούμερα χείλη, με έχει κερδίσει απόχρωση απίστευτα. Ε, τσεκάρετε το, λέγονται fashion Makeup, είναι το νούμερο 19 σου ξαναλέω violin. Παιδιά είναι τεράστια, δεν θα τελειώσουν ποτέ, αυτό, αυτό θυμίσου. Τώρα όσοι με ακολουθείτε στο Instagram ξέρετε ότι θα βάλω το MUA το liquid lipstick, το anti-gravity, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude και δεν είναι πάρα πολύ ωραία του ονείρου με αυτό το lip liner. Βάζω λίγο, ίσα ίσα. Και τώρα θα πάμε στην καινούργια μου αγάπη, στην καινούργια μου αδυναμία. Από τη μέρα που ήρθε στα χέρια μου δεν έχω ξαναφορέσει πιστά για τόσες μέρες συνεχόμενα κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο lip oil. Μη σε φοβίζει το lip oil, είναι πραγματικά πάρα πολύ σταθερό, αλλά μόνο αυτό που θα δεις, την απόχρωση αυτή που θα δεις, πώς δένει αρμονικά, και μόνο του και πάνω από τα κραγιόν σου. Παιδιά, δείτε το, είναι μαγικό. Όποτε κάνω live στο Instagram, ξετρελένεστε και με ρωτάτε ποιο είναι αυτό το lip λοιπόν, Το βγάζετε συνέχεια μα συνέχεια sold out εξαντλημένο. Δεν έχεις και άδικο αν με ρωτάς. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και είναι μια απόχρωση που θα ταιριάξει σε όλες τις επιδερμίδες και σε όλα τα είδη είτε σε μελαχρινή, είτε σε ξανθιά, είτε σε κοκκινομάλα, τα πάντα όλα. Είναι πραγματικά μαγικό και για να ολοκληρωθεί αυτή η μαγεία δεν μπορεί να λείπει το Scandal Illusion από Scandal Beauty, η απόχρωση light που είναι αυτή που δίνει αυτή τη γυαλάδα που σ' αρέσει, λατρεύεις και χαίρεσαι να μου γράφεις στα story μου πόσο μα πόσο λαμπερή είμαι σήμερα. Αυτά λοιπόν όλα μαζί είναι αυτά που δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Ελπίζω να σε δω να το δοκιμάζει. Ελπίζω ε, να, σου, να είδε πόσο εύκολο είναι τέλο πάντων και να προσπαθήσει να κάνει κάτι παρόμοιο. Ε, ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο. κάνε like και ένα comment ένα follow για να μα βοηθήσετε περισσότερο και να μα δίνετε περισσότερη δύναμη για να σα δίνουμε και εμεί αγάπη. Ε, και τρία, δύο, ένα και. Γεια σα!